Η άλλη ήταν στο κρεβάτι γιατί είχε δει μια, λίγο αίμα κτλ. Και εγώ δεν μπορούσα να τη προσφέρω τίποτα. Πήρε την εικόνα, γονάτισα κάτω και αυτό. Και ξαφνικά μου λέει: σήκω μαμά μου πάνω. Γιατί λέω: παιδί, σταμάτησε, μου λέει μοραγία. Θα σορκίζω και συγκινούμαι που το λέω. Τη μάνα μας ανώμα ότι ήμουν έτσι σε μια φούσκα ασφαλείας. Μου το μετέδιδε αυτό, κατάλαβες. Ένιωθα ασφαλής. Πράγμα που δεν ένιωθα πολύ όταν ήταν να πάω από τον πατέρα μου. Γιατί ήξερα ότι θα τσακωθούμε. Είχατε μια κόντρα με τον Δημήτρη. Κόντρα δεν είχαμε. Εντάξει, ο Δημήτρης ήταν τελείως διαφορετική προσωπικότητα από την Αλίκη. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, έτσι. Αλλά ήταν δύσκολος άνθρωπος. Ενώ η Αλίκη μπορούσε να σε φέρει με το χαμογελό της ακόμα και κάποιος που να την έβριζε, έτσι, θα σε έφερνε κοντά. Mm. Ο Δημήτρης, ξέρεις, αν κάποιος του λέει κάτι, θα σου απαντούσε 10 φορές χειρότερα. Και αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, ξέρεις, σε κάτι συνεντεύξη τύπου, ο Δημήτρης είχε γίνει έξαλλος, ξέρεις κάτι, είχε χαστική κάτι δημοσιογράφους και τέτοια. Βέβαια, εντάξει, αυτά μου τα έχουν πει, δεν είχα γεννηθεί. Mm. Εντάξει, έχω περάσει και ωραίες στιγμές με τον πατέρα μου, βέβαια, να τα πω κι αυτά. Έχουμε πάει στο γήπεδο, όταν ήμουν μικρός, στον Ολυμπιακό. Mm. Στο εξοχικό του, με τη δεύτερη γυναίκα του είχα πολύ καλή σχέση. Mm. Ακόμα και μέχρι το τέλος, εντάξει, στο τέλος, τα τελευταία 2-3 χρόνια χαλάσανε οι σχέσεις μας. Ό,τι έγινε, είναι, εντάξει, τον πατέρα μου τον αγαπάω. Εντάξει, αυτό που έκανε, οκ. Okay. Εντάξει, το έκανε τους λόγους, τα έχω πει και παλαιότερα. Αυτό πιστεύω έγινε γιατί ο πατέρας μου είχε μία ενδόμηχα μέσα του, ξέρεις, μία... Πίστευε ότι αυτά που είχε αποκτήσει με την Αλίκη του ανήκανε όλα. Και όταν έφυγε η Αλίκη και περάσαν όλα αυτά σε μένα, υποσυνείδητα ο πατέρας μου, τον ήρθα κι εγώ. Δεν με βλέπε σαν γιο του, με βλέπε σαν αντίπαλό του, ξέρεις, και αυτό είναι άσχημο. Δηλαδή γιατί τα έχει αυτός, ας πούμε, και δεν τα έχω εγώ. Ναι, αλλά είναι το παιδί σου, ξέρεις, δεν είναι παιδί κάποιος ξένος, ξέρεις. Εντάξει. Δεν μπόρεσα να τα βρούμε και θα ήθελα να τα είχα βρει με τον πατέρα μου. Εντάξει, κάποια στιγμή θα τα βρούμε. Εντάξει.